Κάθε τάφος και ένα πρόσωπο. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα του σχεδίου πρόσωπα του Μαγκράτεν του Σεμπάστιαν Βόγκ. Ο Ολλανδός ιστορικός και οι συνεργάτες του έψαξαν και βρήκαν φωτογραφίες 6.500 Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχουν ταφεί στο Αμερικανικό Κημητήριο της πόλης Μαγκράτεν. Οι συγγενείς των στρατιωτών δηλώνουν βαθιά συγκινημένοι. Πολλοί Αμερικανοί με τους οποίους μιλάω έχουν την αίσθηση πως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ξεχαστεί. Μετά όμως βλέπουν όλα όσα κάνουμε εδώ και νιώθουν καλύτερα. Μπορεί να έχουν περάσει 75 χρόνια, όμως οι άνθρωποι ακόμη θυμούνται. Δεν έχουν ξεχάσει τους άντρες και τις γυναίκες που έχασαν. Στις απαντήσεις που λαμβάνουμε βλέπουμε αληθινά συναισθήματα και βαθιά ευγνωμοσύνη. Η πρωτοβουλία του Σεμπαστιάν είναι πραγματικά εξαιρετική. Βάζει ένα πρόσωπο, μία φωτογραφία δίπλα σε κάθε τάφο και έτσι θυμίζει σε όλους μας πως είμαστε μοναδικοί και πως δεν θα ξεχαστούμε. Η φαντασία και η δημιουργικότητα αυτού του νέου ανθρώπου και της ομάδας του είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό το έργο ζωντάνεψε ένα κομμάτι της οικογενειακής μου ιστορίας. Μου δόθηκε μία απίστευτη ευκαιρία να αναζητήσω αρχαιακό υλικό και να μιλήσω με την οικογένειά μου για όσα έχουν συμβεί, για την απώλειά μας και για το πόσο αυτό μας καθόρισε. Δίχως αμφιβολία, πρόκειται για μία μοναδική και συναρπαστική εμπειρία. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο να κρατήσει την ιστορία ζωντανή, ενώ αποτελεί και απόδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ολλανδίας από τους Ναζί. Στόχος της ομάδας είναι να εργαστεί και σε άλλες χώρες όπου έχουν ταφεί Αμερικανοί στρατιώτες.